Έχουμε ένα αυγό εδώ 3,5 κιλά, του οποίου η λιανική τιμή είναι 100 ευρώ. Ένα από τα πιο ακριβά εμπορεύματα στον κόσμο την είναι να γίνει σοκολάτα, αφού ο τόνος κακάο κοστίζει 12.000 δολάρια πλέον, ενώ λίγο καιρό πριν δεν ξεπερνούσε τα 2.500 δολάρια, αφήνοντας πίσω ακόμα και την τιμή του χαλκού. Πρωταγωνιστής των ημερών είναι τα πασχαλινά αυγά, που φέτος κάποιος μπορεί να τα βρει έως και 40 ευρώ. Οι εικόνες λένε ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο αυτή η αύξηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 300%. Ενδεικτικά, το κόστος κατά μέσο όρο για μια λαμπάδα, ένα απλό σοκολατένιο αυγό αλλά και ένα τσουρέκι ανέρχεται περίπου στα 45 ευρώ. Ένα 20% πάνω από πέρσι. Πιο, δηλαδή, άμα ξεκινάνε τα αυγά, εξαρτάται το βάρος. Τα μικρά από 10-11 ευρώ. Είναι ανάλογο το στόλισμα, πόσο δουλειά έχει πάνω να στολιστεί και μπορεί να πάει μέχρι και 25-30 ευρώ, 40 ευρώ. Μία εξάδα βαμμένα αυγά κοστίζει σχεδόν 5 ευρώ, ενώ τα ίδια αυγά χωρίς βαφή κοστίζουν μόλις 1 ευρώ και 90 λεπτά. Για μια σακούλα πλήρωσα 32 ευρώ και πήρα 2-3 πράγματα. 3 ευρώ το πακέτο το αλεύρι, όχι 3 ευρώ τα 2, 3-10. Οι ανατιμήσεις των προϊόντων πάντως φαίνεται πως δεν έχουν τέλος, καθώς χυμός πορτοκάλι γνωστής εταιρείας είχε τον Ιανουάριο 1 ευρώ και 95 λεπτά και σήμερα ανεβαίνει στα 3 ευρώ και 18 λεπτά. Ενώ ο ίδιος χυμός σε συσκευασία 1,5 λίτρου εκτοξεύεται σχεδόν στα 5 ευρώ. Ανεβασμένες, ό,τι και να πάρεις, δηλαδή παίρνεις 5 πράγματα, θες 30 ευρώ. Αυξήσεις όμως φαίνεται ότι παρουσιάζουν και τα προϊόντα που εντάσσονται στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για μείωση των τιμών την 1η Μαρτίου. Όπως για παράδειγμα αυτό το καθαριστικό ρούχων. 1η Μαρτίου κόστιζε 8 ευρώ και 99 λεπτά και σήμερα 9 ευρώ και 13 λεπτά. Ενώ ένα πολύ γνωστό σαμπουάν κόστιζε στην εφαρμογή των μέτρων 2 ευρώ και 88 λεπτά και σήμερα 3 ευρώ και 46 λεπτά.